Έχουμε μαζί μα τον κύριο Γιώργο Ελευθερίου, Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ομολογώ καλησπέρα σα, κύριε Ελευθερίου. Ότι... Καλησπέρα σα. Δεν περιμέναμε να ακούσουμε αυτή τη δήλωση από εσά. Είναι σαν να ζητάτε από τα μέλη σα να μην ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Υπουργείου Υγεία να πάνε εθελοντικά να συνδράμουν το ΕΣΥ. Μπορείτε μας να μα το εξηγήσετε. Αντίθετα, συμβαίνει. Βεβαίω. Θα σα πω καταρχά ότι ο τομέα τη δημόσια υγεία δεν είναι τομέα αντιπαράθεση. Εμεί είμαστε γιατροί ούτε πολιτική ούτε καμία αντιπαράθεση θέλουμε. Αγωνιούμε για την υγεία των Ελλήνων και θέλουμε να τους παρέχουμε την καλύτερη δυνατή πιθανότητα να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία. Πάμε στο ερώτημά σας. Οι γιατροί, οι ιδιώτε, από την πρώτη στιγμή, όπω θυμάστε, από το πρώτο κύμα, καθημερινά συνδράμουν το σύστημα υγεία. Είναι αυτοί που συγκρατήσανε το κύμα προς τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν συζητάμε γι' που... αυτό όμω. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό, κύριε Ελευθερίου. Κάνετε τη δουλειά σας όπως ορίζεται και από τον όρκο που έχετε δώσει. Βε... Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτή πολύ τη στιγμή στενάζουν πω... τα νοσοκομεία και υπάρχει μια έκκληση από το Υπουργείο Υγείας και Ιδιώτε Γιατρού να συνδράμουν. Και διαφορετικά, λέει η κυβέρνηση, θα προχωρήσει στο μέτρο τη επίταξη. Εσεί τι συνδράμουν. λέτε, να μην συνδράμουν. Το αντίθετο λέμε. Λέμε ότι ήδη συνδράμουν και άλλωστε έχουμε κάνει και έκκληση να συμμετέχουν και σε αυτή την προσπάθεια του Υπουργείου. Αλλά θα σας πω το εξής, τα 3.000 περιστατικά περίπου που ανακοινώνονται κάθε μέρα κυρία Κοσιόνη, από ποιου ε, θεραπεύονται, από ποιου παρακολουθούνται, είναι ακριβώ από του ιδιώτε γιατρού, γιατί δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα κύριε δημόσιο γεννητε, πρωτοβάθμιας. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δεν είναι όμω αυτό το θέμα. Εδώ μιλάμε είναι... για μία για πρόσκληση σε μία πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Βλέπουμε συναδέλφου σα στα η... δημόσια νοσοκομεία να μην παίρνουν ρεπό, άλλοι να μην κοιμούνται καν, διότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εκεί λοιπόν είναι που ζητάτε η βοήθειά σα. Και δεν αφισβητεί κανεί τον τρόπο με τον οποίο συνδράμετε γενικώ στου ασθενεί όλο αυτό το διάστημα. Αλλά είναι άλλο Και απαντάω. Θέμα. Η υγεία είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν αφαιρεί. 200 γιατρού από το σύστημα πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, που ο καθένα κατά μέσον όρο παρακολουθεί γύρω στου 1.500 ασθενεί, όχι μόνο κορονοϊού, υπάρχουν και άλλε παθήσει, ξέρετε. Δημιουργεί ένα πούλ ασθενών γύρω στι 300.000, οι οποίοι θα πρέπει να αναζητήσουν κάπου ιατρική βοήθεια. Αυτή που θα δηλαδή, πάνε... Δηλαδή, με συγχωρείτε, ε, εάν 140 άτομα, συνάδελφοί σα, πολύ συγκεκριμένων διο... ειδικοτήτων, 140 άτομα από του χιλιάδε γιατρού που υπάρχουν στη χώρα πάνε αυτή τη στιγμή να βοηθήσουν τα νοσοκομεία. Μα λέτε ότι θα δημιουργηθεί τρύπα στην πρωτοβάθμια. Καταρχά, ξαναλέω, εμεί έχουμε κάνει κάλεσμα. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, βεβαίω θα δημιουργηθεί τρύπα στην πρωτοβάθμια, διότι ξέρετε πόσοι νοσηλεύονται και μιλάνε με τον γιατρό του καθημερινά αυτή τη στιγμή. Εμεί έχουμε προτείνει λύσει στο Υπουργείο Υγεία εδώ και καιρό, Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Και να σα πω και κάτι ακόμα, κυρία Κωσιόνη. Είναι λίγο άσχημο και άκομψο ο θεσμικό φορέα των γιατρών, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, να μαθαίνει για την επίτευξη επίταξη από την τηλεόραση. Εμείς Συγγνώμη, είμαστε έτοιμοι αλλά να συζητήσουμε. Αυτό είναι λίγο, αν μου επιτρέπετε, μικρότερο τη κατάσταση. Εσείς είπατε ότι αυτός ο χώρο δεν προσφέρεται για τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Ακριβώς. Άρα, ε, τι λέτε, ότι είναι το θέμα, από που, το θέμα είναι από πού το... Πληροφορηθήκατε. Το θέμα είναι πώς εδώ θα μιλάμε για, ένα, για μια κατάσταση οριακή. Για ένα ζήτημα δημόσια υγεία. Βεβαίω, έχετε δίκιο. Το, το θέμα λοιπόν είναι πώ θα σχεδιάσουμε με σχέδιο και προγραμματισμό Δεν υπάρχει χρόνος, την προστασία τη υγεία του ελληνικού λαού. Εμεί έχουμε κάνει πανηλημένο κάλεσμα και είμαστε έτοιμοι και αύριο κιόλα 11 η ώρα. Έχουμε συνδιάσκεψη των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων τη χώρα και ελπίζω να είναι και ο Υπουργό που έχει κληθεί να εξηγήσει το σχέδιό του. Αυτή τη στιγμή ζητάμε 200 γιατρού. Δεν ξέρουμε. Αναλυτικά σε ποιε ειδικότητε του χρειαζόμαστε. Δεν ξέρουμε Έχουν σε ποια νοσοκομεία... Έχουν αναφερθεί οι ειδικότητε. Ναι, αλλά όχι πόσοι παθολόγοι, πόσοι πνευμονολόγοι, πόσοι γενικοί γιατροί, πού θα πάνε αυτοί οι γιατροί, ποια νοσοκομεία θα στελεχώσουν, τι ακριβώ θα κάνουμε στο σύστημα. Αυτά θέλουν σχεδιασμό. Ο τομέα τη δημόσια υγεία και γενικά τη υγεία δεν μπορεί να, παίρνε, να, αντι, να αντιμετωπίζεται με μέτρα τελευταία στιγμή και πανικού. Ξέρετε, όταν. Α, Άρα τι ότι είναι θέμα... Άρα είναι θέμα, λέτε, προγραμματισμού. Να πάνε οι ιδιώτες γιατροί, τους καλείτε να πάνε, γιατί είστε και, και καλούμε ο, να κορυφαίο πάνε και λέμε... μέλος έτσι, του, του, ιατρικού συλλόγου, αλλά Βεβαίως λέτε με ένα σχεδιασμό. Καλάμε. Γιατί αυτό αλλά είναι άλλο από αυτό γίνει... που μου λέγατε πριν, ότι θα δημιουργηθεί ότι η τρύπα. Εγώ, το ίδιο ακριβώς είμαι. Έχει 700 τόσους, γίνει... ας πούμε, πνευμονολόγους, ο ιατρικός σύλλογος της Αθήνα. Αν πάνε είτε πνευμονολόγοι, δεν θα χαθεί ο κόσμος λέμε το ίδιο ότι αν δεν γίνει με το σωστό σχεδιασμό δεν θα πιστούν αφενός οι γιατροί και αφετέρου είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το πρώτο κύμα αντιμετώπιση του, κορονοϊού να το αποδυναμώνεις και το πρώτο ανάχωμα είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μπορούν να γίνουν και τα δύο. Εμεί είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε και το έχουμε κάνει πολλέ φορέ στο παρελθόν, κυρία Κωσιόνη. Και να σα πω και κάτι, επειδή Αλλά δημιουργούνται εντυπώσει. Μισό λεπτό. Απόψε εντυ... εκπνέει το τελεσίγραφο που έχει δώσει το Υπουργείο Υγεία όμω. Το ξέρατε αυτό, ότι εντό 48 ώρων χρειάζονταν. Συναδέλφου σα, γιατρού στα νοσοκομεία. Η δημόσια Γιατί υγεία. Γιατί δεν να το κάνετε μπορεί αύριο είναι... αυτό, Υπάρχει κόσμο που αυτή τη στιγμή κραμεί τη ζωή του σε μια κλωστή. Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να είναι τομέα τελεσυγράφων. Είναι τομέα σύνθεση, ανταλλαγή απόψεων και σχεδιασμού. Και αυτό που λέμε εμεί ότι είμαστε εδώ να βοηθήσουμε και έχουμε βοηθήσει. Και θέλετε να σα πω και κάτι που ενδεχομένω δεν το ξέρετε. Στο πρώτο κύμα τη Θεσσαλονίκη. Εμεί δεν βάζουμε οικονομικά ζητήματα. Και έχουμε ζητήσει να πάμε και θελοντικά. Ξέρετε ότι οι γιατροί που έχουν πάει λόγω χάνη στην Τέταρτη είπε, δουλεύουν ήδη τέσσερι μήνε, δεν έχουν πληρωθεί. Όχι, το δεν το γνωρίζω αυτό. αυτό. που μου λέτε. Δεν το γνωρίζω γνωρίζετε αυτό που μου λέτε και το καταγράφω. Ότι έχουμε ζητήσει. Αλλά παρόλα το. αυτά. Έχουμε ζητήσει, <σχελόν> αν μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Να πάμε εθελοντικά. Δεν θέλουμε χρήματα καθόλου. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύμβαση εθελοντική προσφορά. Ένα γιατρό ενδεχομένω να μπορεί να διαθέσει δύο ή τρει ή τέσσερι ώρε από το πρόγραμμά του, αλλά να μην μπορεί να διαθέσει οχτώ ώρε. Γιατί δεν θα εγώ αυτή καταλαβαίνω την και όλα αυτά που λέτε τα καταγράφουμε και θα γίνει και ρεπορτάζ. Σα το εγγυώμαι. Από την άλλη όμω, μοιάζει. Χίλια συγγνώμη που θα σας το πω έτσι, να μην αντιλαμβάνεστε εσείς το επίγον της κατάστασης αυτή τη στιγμή. Πλήρως το έχουμε αντιληφθεί και σας λέω ότι δίνουμε καθημερινά τη μάχη και η προσφορά αυτή τη στιγμή των ιδιωτών γιατρών στην αντιμετώπιση της κρίσης είναι τεράστια. Ας... Και θα πρέπει να καταλάβετε, ξανά το ξαναλέω, ότι 3.000 περιστατικά αυτή τη στιγμή κορονοϊού αντιμετωπίζονται στο σπίτι. Δεν αποτρέπουμε συναδέλφου, του προτρέπουμε να, πάμε, να, πάνε. Αυτό που λέμε είναι όμω ότι αν δεν γίνει με σωστό σχεδιασμό. Κινδυνεύει τελικά να έχει αντίθετο αποτέλεσμα αυτό το πράγμα και να επιδεινώσει την υγειονομική κρίση. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ θερμά, κύριε Ελευθερίου. Καλό σα βράδυ. Είμαστε καλά, κυρία Κοσκιόνη.